Στο πείραμα αυτό θα δούμε πώς το πυκνό υδροχλωρικό οξύ αντιδράει με μέταλλα και συγκεκριμένα με ψευδάργυρο, με σίδηρο και με χαλκό. Στον πρώτο δοκιμαστικό σωλήνα θα βάλω 4 ml από πυκνό υδροχλωρικό οξύ. Μετράω τη θερμοκρασία του διαλύματος προτού ξεκινήσω το πείραμα. Βλέπω ότι η θερμοκρασία είναι περίπου 17 βαθμοί. Προσθέτω στο οξύ 2 κομματάκια περίπου από ψευδάργυρο. Παρατηρώ την έκκληση ενός αερίου. Πωματίζω το δοκιμαστικό σωλήνα με ακροφύσιο και διαπιστώνω ότι το αέριο που παράγεται καίγεται. Το αέριο που παράγεται είναι το υδρογόνο. Ναι, το υδρογόνο καίγεται. Μετρώ τη θερμοκρασία του διαλύματος τώρα. Βλέπω ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει. Η αντίδραση είναι ισχυρά εξώθερμη και υπερβαίνει τους 75 βαθμούς Κελσίου. Στο δεύτερο δοκιμαστικό σωλήνα βάζω πάλι 4 ml πυκνού υδροχλωρικού οξέως. Στο διάλειμμα τώρα θα προσθέσω σίδηρο, συγκεκριμένα καρφάκια σίδηρου. Παρατηρώ ότι πάλι δημιουργούνται φυσαλίδες. Στον τρίτο δοκιμαστικό σωλήνα θα βάλω πάλι 4 ml πυκνού υδροχλωρικού οξέως για να δω την αντίδραση του οξέως με ένα άλλο μέταλλο. Θα δω την αντίδραση με το χαλκό. Παρατηρώ ότι σε αντίθεση με τα δύο πρώτα μέταλλα, το υδροχλωρικό δεν αντιδρά με το χαλκό και δεν έχουμε τη δημιουργία αερίου υδρογόνου.